Γεια σας. Περνώντας το τρίτο μέρος του έργου μας, έχω ανοίξει το After Effects. Θα κάνω διπλό κλικ εδώ πέρα και θα ψάξω να βρω το βιλιό μου στο φάκελο εδώ ρολόι, τελικό αλφα που λέει εδώ, θα κάνω import. Αυτό είναι το βιντεάκι που φτιάξαμε στο 3DS Max και θα το τραβήξω σε αυτό το σηματάκι εδώ για να μου δημιουργήσει ένα composition με τις ιδιότητες του συγκεκριμένου βίντεο. Βλέπουμε 1920x1080 pixels στα 30 frame. Να κάνω και ένα γρήγορο έτσι preview για να το δούμε. Δεν μου πολύ αρέσει, για να πω την αλήθεια, είναι λίγο γρήγορη η κίνηση του εδώ, αν και αυτό διορθώνεται. Να δοκιμάσω τουλάχιστον. Θα το σταματήσω, θα πάω εδώ και θα κάνω δεξί κλικ και θα πάω Composition Settings. Εδώ βλέπουμε το χρόνο που είναι 8 δευτερόλεπτα, να τον κάνω 12 ή μάλλον θα τον κάνω 20 δευτερόλεπτα και το διορθώνουμε μετά. Θέλω να το κάνω λίγο πιο αργό. Βλέπουμε τώρα το timeline μας έχει μεγαλώσει. Θα πάω εδώ πάνω στο βιντεάκι μου, θα πάω στο time και θα βάλω time stretch. Και εδώ από 100, δεν το έχω ξανακάνει αυτό, να το κάνω 70. Μάλλον στα 70 μου τρέχει, να το κάνω 150. Και με πάει ακριβώς στα 12 δευτερόλεπτα, θα μεγαλώσει δηλαδή το βιντεό μας, θα γίνει λίγο πιο αργό, για να δούμε. Να κάνει ένα preview πρώτα. Αργεί λίγο, μάλλον το γυρίσω λίγο πίσω και να χαμηλώσω την ανάλυση για να γίνεται πιο γρήγορα η δουλειά μας, μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ίσως να είναι καλύτερο τώρα. Θα τραβήξω εδώ το timeline μου εδώ. Με δεξί κλικ θα κάνω trim contour work area και να ξαναπάω πάλι στη φούλα να στεργήσει, πιστεύω πάλι. Θέλω να το δω λίγο, ίσως να είναι πολύ αργό και να μην μου αρέσει. Να κάνω ένα stop λίγο μέχρι να τελειώσει το preview μου εκεί και θα το ξανανοίξω πάλι μετά να δούμε τι έγινε. Τέλειωσε το preview μου που ήθελα, για να δούμε τι καταφέραμε μεγαλώνοντας το βίντεο. Το μεγαλώσαμε κατά 4 δευτερόλεπτα. Νομίζω είναι καλύτερο. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Μπορούμε να δούμε και πώς ήταν το προηγούμενο. Να πάω εδώ ρολόι και εδώ που λέει τελικό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που βγάλαμε από το 3DS Max. Δουλεύει λίγο γρήγορα όπως το είδατε. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα στο After Effects που κάναμε λίγο πιο αργό. Εμένα μου αρέσει καλύτερα έτσι πιο αργό, για να πω την αλήθεια. Οπότε θα το αφήσω έτσι. Θα πάω εδώ να βγάλω τη full ανάλυση και θα κάνω διπλό κλικ εδώ τώρα στο σκληρό μου δίσκο εδώ. Θέλω να βάλω δύο ήχους. Ένας ήχος είναι αυτός και ένας είναι αυτός. Θα κάνω import. Θα τους τραβήξω κάτω από το βιντεάκι μου και βλέπουμε εδώ έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Επιλέγοντας τον ήχο
αυτόν τώρα και τραβώντας το timeline με Swift κρατημένο, κάνει snap εδώ πάνω και με Ctrl-D διπλασιάζω το layer μου αυτό και τραβάω εκεί και με Swift κρατημένο πάλι κάνει snap εκεί. Οπότε να βάλω και λίγο fast draft εδώ για να μην μου καθυστερεί καθόλου το preview. Θέλω να το ακούσω λίγο να δω. Μάλλον μου καθυστερεί. Κακώς είπα, δεν μου καθυστερεί. Θα κάνω ένα pause ξανά μέχρι να τελειώσει. Έχει τελειώσει. Έχω διπλασιάσει και τον ήχο από το alarm εδώ και τον έχω προσθέσει επειδή δεν μου έφτανε και να δούμε τι έχουμε κάνει τώρα. Καλό μου φαίνεται. Θα φύγω από εδώ τώρα και θα πάω να δημιουργήσω ένα καινούριο composition. Πάμε να κάνουμε render τη σκηνή μας αυτή, να την εξάγουμε. Πάμε εδώ composition, εδώ. Εδώ τώρα έχω κάποια standard settings. Θα δούμε μετά τη συμπαίνει. Εδώ θα μπορούσα να επιλέξω κάποιον τύπο για export, όπως στο QuickTime θα ήταν ενδιαφέρον, απλά δεν έχω το QuickTime εγκατεστημένο. Θα πάω εδώ να ενεργοποιήσω τον ήχο μου για να γίνει και αυτός export μαζί με το βιντεάκι. Ok, και εδώ θα αποθηκεύσουμε να το βάλω τελικό αλφα-αλφα. Αποθήκευση και render. Και τώρα περιμένουμε να μας κάνει render τη σκηνή μας. Αν πατήσω Caps Locks, βλέπουμε σταματάει να παίζει το βιντεάκι μας. Θα κάνω και ένα pause εδώ. Το render τελείωσε. Μπορούμε τώρα να κλείσουμε το πρόγραμμα. Αφού έχουμε ήδη αποθηκεύσει την εργασία μας. Και να πάω εδώ τώρα που έχω αποθηκεύσει το έργο. Βέβαια ίσως να μην παίζει το βίντεο τώρα για τελικό αλφα-αλφα, γιατί μας βγήκε πάρα πολύ μεγάλο σε μέγεθος, 2 γίγα και κάτι, ίσως να κολλάει δηλαδή, το βλέπετε κι εσείς. Για να το διορθώσουμε αυτό, θα πάω να ανοίξω το Movie Maker, να ψάξω να βρω το Movie Maker εδώ. Και θα δούμε τώρα πώς από 2 γίγα και κάτι που είναι το βιντεάκι μας μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ μικρότερο. Θα σύρω το βίντεο μου μέσα, θα κλείσω το φάκελο αυτό. Έχει φορτώσει, θα πάω εδώ αποθήκευση ταινίες, δηλαδή δεν κάνω κάτι άλλο. Θα πατήσω εδώ που λέει προτείνεται για αυτό το έργο, δεν με ενδιαφέρει να το κάνω ούτε υψηλής ανάλυσης ούτε τίποτα και θα βάλω ένα όνομα. Στην επιφάνεια εργασίας, αποθήκευση. Θα περιμένουμε λίγο μέχρι να τελειώσει.
τελείωσε και το Movie Maker. Θα κάνω κλείσιμο εδώ. Θα κλείσω και το πρόγραμμα, όχι. Και αν πάω τώρα να ανοίξω το βιντεάκι μου, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα το βάλω άλλη μία. Βλέπουμε εδώ κάνει κάτι παράξενα σχεδιάκια το τζαμάκι, δεν το είχα προσέξει στο... όταν το έφτιαχνα στο 3DS Max. Και αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Μπορεί να μας πήρε βέβαια έτσι εξηγώντας κάνα 2 ώρο, 2,5 ώρο, αλλά ο πραγματικός χρόνος για να κάνεις ένα τέτοιο βίντεο, να ξεκινήσεις από το μηδέν χωρίς με μοναδικό στοιχείο, μόνο αυτή τη φωτογραφία, το μίκι που χρησιμοποίησαμε, όλα τα άλλα τα δημιουργήσαμε εμείς, και κοιτάζοντας αυτό το ρολόι φτιάξαμε το βιντεάκι μας αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας, σε επόμενα βίντεο θα φτιάξουμε κάτι καινούργιο. Να είστε καλά.